κυρίες και κύριοι, είμαι η Φιλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakriti.gr. Με αίμα βάφτηκε και πάλι η άσφαλτος μετά το τροχαίο στην Ασίγωνια, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 27χρονος και να τραυματιστούν δύο ακόμη άτομα. Στους 18 ανέρχονται τα θύματα στην άσφαλτο από τις αρχές του χρόνου στην Κρήτη. Σαν βόμβα έπεσε η είδηση πως ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξανδρος Λικουρέζος συνελήφθη για την υπόθεση της μαφίας των φυλακών, ενώ ο δικηγόρος του άφησε αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες στην υπόθεση. Χειροπέδες σήμερα και στον δικηγόρο Θεόδωρο Παναγόπουλο, γεγονός που προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Και όσοι παραμείνουν ξύπνοι το ξημέρωμα, αξίζει να στρέψουν το βλέμμα τους στον ουρανό για να παρατηρήσουν ένα ιδιαίτερο φαινόμενο. Πρόκειται για τη Ροζ Πανσέλινο, όπως ονομάζεται, η οποία πήρε το όνομά της από άνθος που συναντάται αυτή την εποχή στη Βόρεια Αμερική. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το tablet και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.